υπόσταση, οι αντιδράσεις της κυβέρνησης, των υπουργών, του Φίλη κλπ. Δεν ξέρω καν αν θα το έχουμε πρώτο θέμα στο δελτίο ειδήσεων δηλαδή. Είναι μια πρεμιέρα. Είναι οι φίλοι του Φίλη, για να το πω έτσι, μαζεύτηκαν σήμερα. Λοιπόν, είναι η πρεμιέρα ενός κινήματος, η οποία είναι πρεμιέρα, θα έλεγα, με πολύ κόσμο. Ναι. Και από την άλλη πλευρά, ξέρεις τι είναι γενετόλογα. Πολύ διαφορετική από τη συγκεντρώση που είχαμε συνηθίσει, που και αυτό λέει κάτι. Είναι σιωπηλή και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως και κάτι άλλο. Προφανώς δεν θα πέσει η κυβέρνηση μετά το βράδυ, θα παραιτηθεί η κυβέρνηση, επειδή το πάνε 10-20 χιλιάδες διαδηλωτές. Και αυτό είναι. Στη δημοκρατία δεν πέφτουν οι κυβερνήσεις στο πεζοδρόμιο. Ελπίζω ακόμα τουλάχιστον. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι βγήκε το τζίνι από το μπουκάλι. Ναι. Βγήκε ο δοντόπαστα από τον σωλήνα. Και δεν ξαναμπαίνει εύκολα μέσα. Δηλαδή υποψιάζομαι ότι αυτό το κίνημα που ξεκίνησε σήμερα θα το ξαναβρούμε σε πολλά δελτία μπροστά μας. Και μάλιστα όσο επιβαρύνεται η κοινωνική κατάσταση, είδες ότι ένας κόσμος που δεν φάνηκε να είναι ένας κόσμος πλουσίων εφοπλιστών και βιομηχάνων. Αν είχαμε τόσους πολλούς εφοπλιστές στην Ελλάδα, νομίζω θα ήμασταν μια άλλη χώρα. Είδαμε ανθρώπους να διαμαρτύρονται για την οικονομική τους κατάσταση. Και όσο αυτό θα γίνεται χειρότερο, γιατί θα γίνει χειρότερο τους επόμενους. Με πολύ ευπρεπή τρόπο. Ναι, σωστό. Γιατί στο παρελθόν και αξιοπρεπή. Ναι, ναι. Γιατί στο παρελθόν είχαμε δει άλλου είδους εκδηλώσεις ανθρώπων που επίσης. Εδώ δεν υπήρχε επιθετικότητα. Που ήταν και επίσης, φαντάζομαι, οργισμένοι, γιατί σωστό. Η οικονομική κρίση κρατάει πολλά χρόνια δυστυχώς αυτή η κολόνια. Έχει σημασία να δούμε λοιπόν τι εκφράζει αυτό το κίνημα και πώς θα εξελιχθεί, ποια θα είναι η δυναμική. Και από εδώ και πέρα, ασφαλώς.